Good morning. Καλημέρα σας. It is August. Φτάσαμε στον Αύγουστο. Can you believe it? Μπορείτε να το πιστέψετε? I'm hoping summer will slow down just a bit. Ελπίζω να καθυστερήσει λίγο να τελειώσει το καλοκαίρι. I'm not ready for fall. I like the summertime. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα για το φθινόπωρο. Μ' αρέσει το καλοκαίρι. And it's so wonderful whether you're joining from your e-group, your church at the home, or if you're online in your pajamas. Και είναι πολύ ωραίο από όπου και αν μας βλέπετε, είτε είσαστε μέσα στο e-group σας ή σε κάποιο σπίτι μαζεμένη ομάδα ή με τις πιτζάμες σας και το βλέπετε μόνοι σας διαδικτυακά. Or maybe you're on vacation at the beach and you're watching online. Ή ίσως είστε σε διακοπές και το παρακολουθείτε από τη θάλασσα, από την παραλία. It's always the best way to start the week with worship of our Lord. Είναι πάντα ωραιότερος τρόπος να ξεκινάμε την εβδομάδα μας λατρεύοντας τον Κύριό μας. So we take this time now to tell the Lord He is the crowning one of our week, of our day, of every moment. Γι' αυτό παίρνουμε αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι στέφουμε τον Κύριό μας ως Κύριο της εβδομάδας μας, της μέρας μας, της ζωής μας. Thank you, Lord, for today. Κύριε, σε ευχαριστούμε για σήμερα. Lord, we delight in your word. Και χαιρόμαστε, Κύριε, μέσα στο λόγο σου. In the book of Joshua, in the Old Testament, chapter 2, στον Ιησού του Ναβί, στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο 2, beginning with verse 22, ξεκινώντας από το 22ο εδάφιο. They departed and went to the mountain and stayed there 3 days until the pursuers returned. The pursuers sought them all along the way, but did not find them. Οι κατάσκοποι έφυγαν και πήγαν στα βουνά. Εκεί έμειναν 3 μέρες, ώσπου να γυρίσουν πίσω εκείνοι που τους καταδίωκαν. Τους είχαν αναζητήσει παντού, αλλά δεν τους έβρισκαν. Verse 23, so the two men returned, descended from the mountain, and crossed over, and they came to Joshua, the son of Nun, and told him all that had been befallen. Στο 23ο, μετά οι δύο άντρες κατέβηκαν από τα βουνά, πέρασαν τον Ιορδάνη και ήρθαν στον Ιησού, γιο του Ναβί, στον οποίο και διηγήθηκαν όλα όσο τους είχαν συμβεί. Verse 24. Στο 24ο. And they said to Joshua, truly the Lord has delivered all the land into our hands, for indeed all the inhabitants of the country are faint-hearted because of us. Είναι βέβαιο, του είπαν, ότι ο Κύριος μας έχει παραδώσει ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι της μας τρέμουν. Let's pray as we join with believers all around the world, continuing to believe that COVID will leave. Ας προσευχόμαστε ενωμένοι με όλους τους πιστούς σε όλο τον κόσμο, πιστεύοντας ότι ο κορονοϊός θα εξαφανιστεί από τη γη. And our mighty God is lifted up. Και ότι ο ισχυρός Θεός μας θα υψωθεί. Lord, we live in a world shaken by continuous waves of crisis, medical, economic, and social. These waves of crisis have spawned another calamity. A mental health crisis is wreaking havoc in the lives of countless millions. Κύριε, ζούμε σε έναν κόσμο που σύται συνεχώς από κύματα κρίσης, ιατρικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αυτά τα κύματα κρίσης έχουν γεννήσει μια άλλη συμφορά. Μια νοητική κρίση υγείας έχει προκαλέσει χάος στις ζωές αμέτρητων εκατομμυρίων ανθρώπων. With depression and anxiety running rampant, we thank you, Lord Jesus, that you are the Prince of Peace. Millions of hurting people around the world now turn to you in repentance and faith. We believe that. Help them find the peace only you can give. Με την κατάθλιψη και το άγχος να τρέχουν ανεξέλεγκτα, σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, που εσύ είσαι ο Άρχοντας Ειρήνης. Εκατομμύρια πονεμένοι άνθρωποι στον κόσμο στρέφονται τώρα προς εσένα με μετάνοια και πίστη και το πιστεύουμε αυτό, Κύριε. Βοήθησέ τους να βρουν την ειρήνη που μόνο εσύ δίνεις. Today your people choose to worship instead of worry. We know you are the answer to every anxiety in our souls. Meet our needs with your provision. Banish our fears in your presence. Guard our hearts from the harmful effects of stress as we lift our hands in prayer and praise. Σήμερα, ο λαός επιλέγει να λατρεύσει αντί να ανησυχεί. Ξέρουμε ότι εσύ είσαι η απάντηση για κάθε τι αγχωτικό στη ψυχή μας. Φρόντισε τις ανάγκες μας με την προμήθειά σου. Εξαφάνισε τους φόβους μας μέσα στην παρουσία σου.
Jesus, Heavenly Father, we come before you in prayer and praise. Protect our hearts from stress and fill us with peace beyond our understanding. Ουράνιε Πατέρα, ερχόμαστε ενώπιον σου με προσευχή και δοξολογία. Προστάτευσε τις καρδιές μας από το άγχος και γέμισε μας με ειρήνη που ξεπερνά την αντίληψή μας. Lord, we come into your presence. Ερχόμαστε, Κύριε, μέσα στην παρουσία σου. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, to where standing face to face, I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down, and I say that you are awesome in this place, mighty God, you are awesome in this place, Abba Father, you are worthy of all praise, to you our lives we raise, you are awesome in this place, mighty God. Στήθη κι σου, στήθη κι σου παρουσία, Θεέ μου σαν βρεθώ στο αγιαστήριο σου και εσένα σαν κοιτώ, στο Άγιο σου πρόσωπο βλέπω τη χάρη και ομορφιά που με κάνει να σου πω σαν προσκυνώ. Σου προσφέρω, είσαι τόσο φοβερό. You are worthy. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are mighty God. Πόσο Θεέ μου είσαι καλός, την πρώτη ανάσα μέσα μου φύσηξες. Πόσο Θεέ μου είσαι καλός, η ατέλειωτη αγάπη σου μου γεμίζει τη ψυχή, πόλεμα για μένα
έχει ψάχνει μέχρι να με βρει. Δεν την αξίζω, εσύ τη ζωή σου για μένα έδωσες. Η ατέλειωτη αγάπη σου μου γεμίζει την ψυχή. Before I spoke a word, you were singing over me. Been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's a shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Κοντά μου να έρθεις, κάθε τείχο θα ρίξεις, κάθε ψέμα θα σβήσεις. Κοντά μου να έρθεις, κάθε σκιά θα φωτίσεις, που να θα ανέβεις. Κοντά μου να έρθεις, κάθε τείχο θα ρίξεις, κάθε ψέμα θα σβήσεις. Κοντά μου να έρθεις. Αγάπη σου μου γεμίζει τη ψυχή. Πόλεμαι για μένα, τρέχει ψάχνει μέχρι να με βρει. Δεν την αξίζω, εσύ τη ζωή σου για μένα έδωσες. Η ατέλειωτη αγάπη σου. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down.
In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this tent, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Εσύ είσαι νικητής, βοήθειά μου και ασπίδα, φίλος και σωτήρας μου, με τη χάρη σου ζω για να σε γίνω. Μπροστά στη μεγαλειότητά σου, στο όνομά σου προσκυνώ, ο φόβος φεύγει από μπροστά σου, γιατί είσαι νικητής. Η δόξα σου ας μας γεμίσει, η δύναμή σου να πλωθεί, με τη χάρη σου ζω για να σε γίνω. Αλληλούια, εσύ νίκησες, εσύ νίκησες. Όσοι χάθηκαν θα έρθουν, δεν μπορείς ποτέ να χάσεις, γιατί είσαι ο νικητής. Είσαι ο Ιησούς Μεσσίας, για τον κόσμο ελπίδα μας, με τη χάρη σου ζω για να σε γίνω. You are ever interceding, as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah, you have overcome. Stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Μες στον τάφο σε βαλά, μα δεν μπόρεσες να μείνεις, γιατί είσαι νικητής. At the cross the work has finished, you were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Victory in you.
δόξα, τιμή, λατρεία και ισχύ. It goes to you, Lord. Ανήκουν σε σένα, Κύριε. Oh Lord, you are holy. Κύριε, είσαι Άγιος. You are victorious. Είσαι θριαμβευτής. You are the perfect word, Lord. Είσαι ο τέλειος λόγος, Κύριε. And you are the one that buys us back, redeems us from the life of sin. Και είσαι αυτός, Κύριε, που μας λυτρώνεις από τη ζωή της αμαρτίας. We love you, we praise you. Σ' αγαπούμε, σε δοξολογούμε. In the name of Jesus. Εις το όνομα του Ιησού. Αμήν. Καλημέρα σας. Good morning. Είναι τόσο ευχάριστο να είμαστε στην παρουσία του Θεού. It is so good to be in the presence of the Lord. Και να ξέρουμε ότι Εκείνος είναι παρόν στη λατρεία μας, στη συνάθρηση μας, στην ημέρα μας. And to know that He is present in our worship, in our service, in our life. Amen. Είναι πάντα προνόμιο μας να μοιραζόμαστε τον Λόγο του Θεού. It is always a privilege to share the word of God. Και είναι πάντα μεγάλη ευλογία να στεκόμαστε και να μιλούμε μέσα από τον λόγο του Θεού. And it is a huge blessing to be able to stand and speak from the word of God. Και κάθε τι μέσα από εκείνο είναι καλό και οικοδομητικό. And whatever is from in that word is good and it builds us up. Σήμερα όμως δεν το λέω πολλές φορές, αλλά σήμερα πιστεύω ότι ο λόγος είναι από το Θεό. I don't say this very often, but today I do believe that this word is from the Lord. Και προσεύχομαι και εύχομαι να μπορέσω να τον δώσω με την ίδια χαρά που τον παρέλαβα. And I pray and hope I can share this word with you with the same joy that I received it. Όπως η επιμένας Γκέλ διάβασε δύο εδάφια από τον Ιησού του Ναβί. As we read in the beginning, the first verses from Joshua chapter 2. Από αυτό το βιβλίο είναι και αυτό που θέλω να συμμερίσω μαζί σας. That is what I will be sharing from today. Όλοι μας ξέρουμε αυτή την ιστορία λίγο ή πολύ. We all know this story, some a little more, some a little less. Όλοι ξέρουμε την ιστορία για την Ιεριχώ. We all know the story of Jericho. Αλλά όλες αυτές τις μέρες που προετοίμαζα αυτό το κήρυγμα και άκουγα από το Θεό. But all these days as I was preparing this sermon and listening όχι με φωνή, αλλά μέσα από την καρδιά μου. Listening to the Lord speaking to my heart. Είδα πράγματα που τα διάβασα, που τα ήξερα, αλλά δεν καταλάβαινα τόσο πολύ το νόημά τους. I saw things that I read, I knew about, but I hadn't really understood their meaning. Είδα τους κατασκόπους που πήγανε στην Ιεριχώ και γυρίσανε πίσω, το ήξερα. I saw those two men that went to Jericho and then they returned back and I knew that. Και την υπόσχεση που έδωσα στη Ραβά. And the promise they had given to Rahab, ότι δεν θα πειράξουν καθόλου το σπίτι της, την οικογένεια της, τίποτα. That they will not touch her home, her family, or anyone. Και ήξερα ότι πέσανε τα τείχη. And I knew that the walls came tumbling down. Και ήξερα ότι γυρίσανε 7 φορές, 7 μέρες και την 7η άλλες 7 φορές. And I knew that they walked around the wall 7 times and then on the 7th day again and the walls fell. Αλλά αυτήν τη φορά ο Θεός με έβαλε να δω και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα πρόσεχα ίσως παλιά. And the Lord showed me some different things that I hadn't really noticed before. Πρώτα απ' όλα την προετοιμασία που έκανε στην καρδιά του Ιησού του Ναβί. First of all, the preparation that the Lord did in the heart of Joshua. Τον προειδοποίησε με τους δύο ανθρώπους που γυρίσανε πίσω από την Ιεριχώ. He warned him with the two men that came back from Jericho. Ότι αυτή η πόλη είναι δική σου, θα σας την δώσω. That this land is yours, I will give it to you. Και αργότερα του είπε, κοίταξε, αυτή η πόλη είναι για σένα. And then later on he said, look, this city is for you. Στην ουσία του είπε, σου παραδίδω την Ιεριχώ, το βασιλιά της, τους πολεμιστές της, στα χέρια σου. And he said, I will hand over Jericho to you, Jericho's king and its soldiers in your hands. Του έλεγε να δει
να πιστέψει, να καταλάβει. And he was telling him to see, to understand, to believe. Ότι η Ιεριχώ είναι ήδη στα χέρια του. That Jericho is already in his hands. Ο Ιησούς τον Ναβί έπρεπε να αρπάξει αυτό το όνειρο. Joshua had to take a grasp of that dream. Έπρεπε να κάνει δική του αυτή την όραση. He had to make that vision his vision. Έπρεπε να έχει τη βεβαίωση μέσα του ότι ο Θεός θα το κάνει. He had to have the assurance inside him that God was going to do this. Χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. We need to know that God is with us. Πρέπει να ξέρουμε ότι Εκείνος όταν υπόσχεται κάτι θα το κάνει. We need to know that when he promises something, he will fulfill his promise. Η όρασή μας, our vision, πρέπει να είναι ο δικός του οραματισμός, του Θεού οραματισμός. Has to be God's vision. Πρέπει να είναι το δικό του το θέλημα μέσα η όρασή μας, το όνειρό μας. Has to be his will. His will has to be our vision, our dream. Και ο Ιησούς τον αδιάρπαξε αυτή την όραση. And Joshua took hold of that vision. Την έκανε δική του. And made it his vision. Μου άρεσε ότι λίγο πριν από αυτή την υπόσχεση ξανά στη ζωή του. And I liked that before this promise in his life. Είδε ένα πολύ δυνατό στρατιώτη να στέκεται. He saw a really strong soldier standing. Και του λέει, με ποιο το μέρος είσαι, μαζί τους, με τους εχθρούς ή μαζί μου. And that soldier told him, with, no, oh, Ιησούς του Ναβί. Joshua told him, on whose side are you on, with those or on my side? Και ο άγγελος είπε, όχι. Ο στρατηγός είπε, όχι. And the soldier said, no. Εγώ είμαι, λέει, από το στράτευμα του Κυρίου. I am from God's army. Και έρχομαι τώρα από εκείνον. And I've come from him. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει στρατόπεδα. You see, God doesn't have στρατόπεδα. Κόλλησα. Δεν έχει μέρος. Sides. Ναι. Army sides. Sorry. Ο Θεός. God. Λέει ότι εμείς πρέπει να πάρουμε μέρος με ποιο θα είμαστε. Says we have to choose which side we are going to be on. Εμείς πρέπει να διαλέξουμε με ποιο το μέρος θα πάμε. We have to choose which side we're going to go with. Ο Θεός δεν είναι ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. God is not with that side or with the other side. Αλλά ο Θεός είναι με τη δικαιοσύνη του, με την αγάπη του και το έλεος του. God is with his righteousness, his love and his mercy. Και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό. And I praise God for that. Και ο Ιησούς του Ναβί. And Joshua έκανε ένα σχέδιο. Made a plan. Το σχέδιο του ήταν, his plan was, όπως του είπε ο Θεός, as God told him, πρέπει του πήραν τους Λεβίτες, τους ιερείς. He took the Levites, the priests. Τους είπε ότι πρέπει να έχουν 7 σάλπιγγες στα χέρια τους. And told him they had to have 7 trumpets in their hands. 4 πρέπει να μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης, τις υπόσχεσεις του Θεού. The 4 will have to move the tabernacle. Μπροστά να πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να κρατούν όπλα. In front, the soldiers who could hold weapons. Και πίσω από τους ιερείς και την κιβωτό έπρεπε να πηγαίνει όλος ο λαός. And behind the priests and the tabernacle, the people, the crowd had to follow. Και όλοι αυτοί έπρεπε να κάνουν γύρω της Ιεριχού. And they had to go around the whole city of Jericho. Σκεφτόμουν ότι αν το έλεγε σε ένα από τους στρατηγούς του αυτόν το σχέδιο. I was thinking if he shared this with one of his soldiers. Θα γελού, όχι απλώς τους στρατηγούς αυτούς που μπορούν να τον. Sergeants. Συγγνώμη. In the army. θα μπορούν. Generals. Θα γελούσαν. They would laugh. Τι θα κάνουμε. What are we gonna θα περπατήσουμε γύρω από την Ιεριχώ. We're gonna walk around in a circle around τίποτα. Jericho. We're not gonna do anything. Και όταν μιλάμε για αυτό το πράγμα εμείς συνήθως οι χριστιανοί. And when we Christians talk about this, ξεχνούμε ότι υπήρχε και το στρατόπεδο της Ιεριχού. And we always forget that there was the army of Jericho there as well. Μέσα στα τείχη. Behind the walls, που ήταν πολύ δυνατά τείχη, that were very strong walls, υπήρχαν και πολύ δυνατοί άντρες για μάχη. There were very strong men ready for war there on that campsite. Στη ζωή μας, in our lives, όταν έχουμε τείχη να περάσουμε, when we have walls we need to go through, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο εχθρός από μέσα δουλεύει.
We need to always remember that our enemy is always working from the inside. Έχει μέσα στα τείχη δύναμη. He has strength in those walls. Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση αυτήν τη φορά. But what really grasped my mind this time. Όταν γυρίσανε οι δύο κατάσκοποι. When the two men returned. Του είπανε του Ιησού του Ναβί. They told Joshua. Ότι αυτοί που ήταν μέσα στα τείχη. That those who were in the walls. Η καρδιά τους έτρεμε. Their hearts were terrified. Γιατί άκουσαν τα θαυμάσια που ο Κύριος έκανε στο Ισραήλ. Because they had heard of the wonders the Lord had done with Israel. Βλέπετε μέσα στην Ιεριχώ. Do you see in Jericho? Έφτασαν τα νέα. The news reached there. Έφτασαν ότι ο Κύριος άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο. The news of the Lord departing the sea reached there. Και σίγουρα έμαθαν ότι ο Θεός κράτησε τα νερά του ποταμού Ιορδάνη για να περάσει ο λαός του. And surely they heard that the Lord held the waters, separated the waters, so God's people can walk through the sea. Και ότι αυτός ο Θεός, ο πανίσχυρος, ο παντοδύναμος, and that this mighty, strong God έδωσε στα χέρια των Ισραηλιτών βασιλείς και βασίλεια. Gave kings and kingdoms to the Israelites. Και η καρδιά τους έτρεμεν και φοβόντουσαν. And έλειωνεν η καρδιά τους. Their hearts was terrified. They were terrified. Ξέρετε, καμιά φορά τον Θεό και τον κάνουμε να φαίνεται πάντα πολύ γλυκός, πολύ όμορφος, πολύ ήρεμος. We usually make God and we see God usually like someone who is so kind, so sweet, so gentle. Αλλά από το περασμένο κήρυγμα που είχε κάνει, ένα περασμένο κήρυγμα που είχε κάνει η Ποιμένας Γκέιλ για ότι ο βοσκός μας είναι και ισχυρός βοσκός. But from a previous sermon that Pastor Gil had preached that, you know, our shepherd, he's a strong shepherd. Μέσα από αυτήν την ιστορία της Ιεριχού. Through this story of Jericho. Τον είδα σαν ένα πολύ δυνατό στρατιλάτη. I saw him as a really strong general sergeant. Με τα φρύδια του συνοφριωμένα εδώ πέρα. With his brows frowned. Θυμωμένος με τους εχθρούς που πηγαίνουν ενάντια στον λαό του. Angry with those who are going against his people. Να υψώνει το σπαθί του. Raising his sword. Και να προχωράει μπροστά. And going forward. Και να κερδίζει τις μάχες τη μια μετά την άλλη για μας. And winning the battles one after the other for us. Και άρχισα να νιώθω μες στην καρδιά μου ότι έτσι πρέπει να νιώθουμε τον Θεό σήμερα. Αυτόν στους καιρούς που ζούμε. And I started to feel deep within my heart that that is exactly how we should feel, especially nowadays in the times we are living. Όταν λέμε είναι Θεός παντοκράτορας. When we say that He is the all-sovereign God. Ότι είναι παντοδύναμος. That He's almighty. Πρέπει να αρχίσουμε να το πιστεύουμε ότι είναι παντοδύναμος. We have to start believing that He's almighty. Και να τον βλέπουμε να κερδίζει μάχες μέσα στη ζωή μας. And to see Him win battles in our lives. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση. Another thing that intrigued me. Είναι ότι ο Ιησούς του Ναβί δεν έμεινε μόνο θα πάρω την πόλη ας μην κάνω τίποτα. Joshua didn't just say, oh, I'm just going to take the city and I'm not going to do anything else. Αλλά άρχισε να βάζει σε πράξη το σχέδιο του Θεού. But he started putting in action God's plan. Το σχέδιο του Θεού. God's plan. Όχι το δικό του σχέδιο. Not his plan. Όχι τη δική του σκέψη. Not his thoughts. Αλλά αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει. But what God wanted him to do. Όσο αστείο και αν φαινότανε. However funny that may have seemed. Ο Ιησούς του Ναβί έβαλε σε πράξη το σχέδιο του Θεού. Joshua put God's plan in action. Ξέρετε, οι μάχες μας, you know, our battles δεν κερδίζονται με τις ικανότητες μας. Are never won by our own abilities. Τα όπλα μας δεν είναι κοσμικά όπλα. Our weapons are not earthly weapons. Αλλά τα όπλα μας είναι ο λόγος του Θεού. But our weapons are the Word of God. Είναι το σχέδιο του Θεού. God's plan. Είναι η προσευχή. Prayer. Η πίστη. Faith. Και οι πράξεις που σχετίζονται και στηρίζονται πάνω στην πίστη και στην υπακοή. And the actions that are tied with faith and obedience. Αυτά τα όπλα είναι που καθερούν οχυρώματα. Those are the weapons that pull down walls. Και
άρχισε να βάζει το σχέδιο σε πράξη. And Joshua started putting this plan to action. Τους έστειλε την πρώτη μέρα. He sent them the first day. Και τους είπε θα κάνετε αυτό το πράγμα. And he said you're going to do this thing. Θα γυρίσετε γύρω από την πόλη. You're going to go walking around the walls με τη διάταξη of the city, που σας είπα. Just like I told you. Αλλά δεν θα μιλάτε καθόλου. But you are not going to say a word. You're going to be completely silent. Και σκέφτηκα. And I thought, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί όταν είμαστε τρία άτομα. We can't stay silent when we're only three people in a room. Πώς μπορούσαν τόση ώρα να είναι σιωπηλοί? How could they have remained silent all this time? Για μένα, διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, reading this verse, θα σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα από ότι πέσανε τα τείχη της Ιεριχού. I thought that this was a greater miracle. Το λέω για μένα. Than the walls of Jericho falling down. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι. So many thousands of people. Με παιδιά. With children. Με νέους. With young people. Με βρέφη. With babies. Να προχωρούν πίσω από τους ιερείς που παίζαν τις σάλπιγγες. Walking behind those priests who were who had the trumpets. Στην ουσία δεν ξέρανε γιατί το κάνανε ακριβώς. They really had no idea why exactly they were doing this. Γιατί το κάνουνε τέλος πάντων. What reason exactly they're doing this? Και δεν ακούστηκε ούτε μιλιά. Για μένα αυτό είναι θαύμα. And there no word was heard. Complete silence. Και γυρίσανε, λέει, στο στρατόπεδο. And that was a miracle for me. And they came back to the camp. Κοιμηθήκανε. They slept. Και το πρωί που ξυπνήσανε. And the morning when they got up. Ο Ιησούς του Ναβί τους είπε να κάνουν το ίδιο. Joshua told them to do the exact same thing again. Και τις 6 μέρες που κάναν αυτό το πράγμα. And on those 6 days that they kept doing the same thing. Δεν βλέπανε τίποτα να συμβαίνει. They saw nothing happen around them. Αλλά το ίδιο δεν έβλεπαν και αυτοί που ήταν μέσα στο στρατόπεδο της Ιεριχού. But also the others who were on the enemy side camp couldn't see anything taking place. Ξέρετε, ο διάβολος πολλές φορές. You know, sometimes the devil. Ξέρει τη δύναμη του Θεού. Αυτή την ξέρει πολύ καλά. He knows God's strength. He knows that very well. Αλλά όταν μας βλέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. But when he sees us doing God's will. Και βλέπει να μην συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας. And he sees that nothing is happening in our life. Δεν φαίνεται ότι συμβαίνει τουλάχιστον. It seems as if nothing is happening in our life. Αρχίζει να μας κοροϊδεύει. He starts teasing us. Πιστεύω ότι και μέσα από την Ιεριχώ. And I believe that in Jericho. Οι στρατιώτες εκεί μέσα. The soldiers in that camp. Θα γελούσανε και θα κοροϊδεύανε τους Ισραηλίτες. Were laughing, making fun, and teasing the Israelites. Που γυρίζανε γύρω-γύρω από τα τείχη χωρίς να κάνουν τίποτα. That were just going around the walls of Jericho, doing basically nothing. Και θα σκεφτόντουσα όσον ισχυρός και να είναι ο Θεός τους. And they were probably thinking, ah, however and how great and mighty their God is. Αυτοί είναι τρελοί, τι κάνουνε. They're fools. What on γυρίζω earth are they γύρω, doing? Γύρω. They're just going around and around. Κάνουν τον ίδιο κύκλο κάθε μέρα. They're just going around in that circle every day. Δεν γίνεται τίποτα. Nothing's taking place. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος στα τείχη που εμείς χτίζουμε μέσα στη ζωή μας. The devil does the same thing to us, to the walls that we build in our lives. Πιστεύω ότι όλοι μας κάποια στιγμή είχαμε μια Ιεριχώ στη ζωή μας. I believe that all of us in our life have had a Jericho. Ή μπορεί να έχουμε τώρα μια Ιεριχώ στη ζωή μας. Or we may be facing a Jericho right now. Να έχουμε κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Something that we can't break through. Και να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα. And we can think and feel that God is doing nothing. Και ο διάβολος να νομίζει το ίδιο. And the devil sees the same thing as well. Αλλά 7 μέρες οι Ισραηλίτες. For 7 days the Israelites. Γυρίζανε γύρω από τα τείχη. Were going around those walls. Με απόλυτη σιωπή. In total silence. Και μέσα σε αυτήν την απόλυτη σιωπή. And in that total silence. Ο Θεός. God. Έκτιζε την πίστη τους.
was building their faith. Κάθε μέρα λέγανε τώρα θα συμβεί. Every day they were thinking, oh, now it's going to happen. Τώρα θα μας πει ο Ιησούς του να βγει να φωνάξουμε. Now Joshua's going to tell us to scream and yell and τώρα shout. Τώρα ο Θεός θα κάνει το θαύμα. Now God's going to do his miracle. Και η βεβαίωση και η πίστη τους άρχισε να αυξάνεται. And that assurance inside them and the faith they had inside them started growing. Και μέσα στο Ψαλμό 46 λέει, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. In Psalm 46 it says, be still and know that I am God. Γιατί εγώ ο Θεός, because I, God, σταματώ πολέμους, can stop wars, σπάζω σαΐτες, I can break τόξα, bows, και βάζω ασπίδες μέσα στη φωτιά και τις καίω. And I can burn shields in the fire. Ησυχάσατε και γνωρίσατε. Be still and know. Και μέσα σε αυτήν τη σιωπή, and in that silence, οι Ισραηλίτες κτίζανε και περιμένανε να δούνε τι θα κάνει ο Θεός. The Israelites were building and waiting to see what God was going to do. Την έβδομη μέρα, on the seventh day, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, Joshua told them, θα κάνετε τον ίδιο κύκλο, you'll do the same circle again, αλλά αυτήν την φορά θα τον κάνετε 6 φορές σιωπηλή. But this time you're going to do this circle, you're going to go around that circle 6 times in total silence. Στον έβδομο κύκλο. And on the seventh time, και καθώς σαλπίζουν οι σάλπιγγες, and as the trumpets are heard, και όταν σας δώσω το σύνθημα, and when I give you the call, θα αρχίσετε να λαλάζετε, you will start shouting, και τότε τα τείχη θα πέσουν, and then the walls will come tumbling down, και εσείς θα μπείτε μέσα, and you will enter in, θα προχωρήσετε ευθεία, you will go forward, και θα σκοτώνετε όποιον βρείτε μπροστά σας, and you will kill whoever is in front of you, και θα καταστρέφετε κάθε τι που δεν είναι για τον Θεό δόξα, and you will destroy anything that is not for God's glory. Την έβδομη μέρα, the seventh day, στον έβδομο κύκλο, on the seventh circle, ο Ιησούς φώναξε. Joshua shouted. Αλλαλάξατε. Shout. Αλλαλάξατε. Shout. Φωνάξετε. Shout loud. Ασαλπίζουν οι σάλπιγγες. Let the trumpets be heard. Και ο κόσμος θα αρχίσει να φωνάζει. And let the people shout. Και τότε τι είδανε. And then what did they see? Τα τείχη να πέφτουνε. The walls tumbling down. Να πέφτουνε, να κάνονται, να εξαφανίζονται. The walls just constantly falling down. Hallelujah. Ο Θεός έχει την ώρα του. God has his timing. Έχει το χρόνο του. He has his time. Για να τελειώσει. To end things. Για να φέρει απάντηση. To bring an answer. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι η απάντηση του Κυρίου δεν έρχεται. Because many times we think that God's answer is not coming. Νομίζουμε ότι η απάντηση του δεν θα έρθει ποτέ. We think that God's answer is never going to come. Ότι όλα είναι βουβά γύρω μας. That everything is so silent around us. Αλλά ξαφνικά, but suddenly, το Πνεύμα το Άγιο, the Holy Spirit, αλλάξατε, μας φωνάζει, tells us, shout aloud. Και όταν αρχίσουμε και δοξάζουμε τον Κύριο, and when we shout and we start praising the Lord, τότε η απάντησή του είναι εκεί. Then his answer is και είναι there. Η καλύτερη ώρα και ο καλύτερος χρόνος. And it is the best timing. Και όταν μπήκα στην Ιεριχώ, and when they went into Jericho, εκεί μέσα, in there, έγινε ακόμα ένα θαύμα. Another miracle took place. Η Ραβά, Rahab, αυτή που βοήθησε τους δύο κατασκόπους, the prostitute that had helped the two spies, έβαλε το νήμα της έξω από το παράθυρο. She had put a thread out of her window. Και σκέφτηκα, Θεέ, για να φαίνεται το νήμα, για να το δούνε, for people to see that thread from the window, the shawl, σημαίνει ότι εκείνον το κομμάτι του τείχους δεν έπεσε. Meant that part of the wall didn't come tumbling down. Και πολλοί μου λένε πολλές φορές όταν μιλώ για την Ιεριχώ, μπορεί να ήταν ένας σεισμός. And some people tell me, well, maybe what happened with Jericho was an earthquake. Και λέω, δεν πειράζει, ακόμα και σεισμός να ήταν, το θαύμα του Θεού είναι μπροστά μου. I said, it's okay, even if it was an earthquake, God's miracle is still in front of me. Η Ραβά σώθηκε και αυτή και ο οίκος της. Rahab and her household were saved. Και αυτό μου λέει ότι ο Θεός, and that tells me that God, έχει το σχέδιο της σωτηρίας του ανοιχτό για όλους τους ανθρώπους. Has his plan of salvation open to all people. Αν μ' ακούτε τώρα και από όπου μ' ακούτε,
If you can hear me now from wherever you are hearing να me. Να ξέρετε ότι ο Θεός σας αγαπά. Know that God loves you. Και ότι ο Θεός δεν ξεχωρίζει. And God doesn't make separations. He doesn't separate things. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. God loves people the same way. Η καρδιά σας να τον εξητήσει. May your heart seek him. Και εκείνος θα απαντήσει. And he will answer. Και είναι πιστός στις απαντήσεις του. And he is faithful to his answers. Και είναι πιστός στις υποσχέσεις and του. And faithful to his promises. Κράτησε την υπόσχεσή του μέχρι τέλος. Keep his promise until the end. Έδωσε την Ιεριχώ. He gave Jericho to them. Έσωσε τον Νίκο της Ραβά. He saved Rahab's household. Και κράτησε τους Ισραηλίτες. Τους έδωσε την νίκη. And he kept the Israelites and gave them the victory. Η νίκη είναι του Θεού. Victory is God's alone. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. We can't do anything. Στηριζόμαστε μόνο. We stand only. Στη δική του παντοκρατορία. On his sovereignty. Στη δική του αγάπη. On his love. Στο δικό του έλεος. On his mercy. Στη δική του ισχύ. On his power. Και ο Κύριος έδωσε την Ιεριχώ. And God gave them Jericho. Και οι Ισραηλίτες and the Israelites θα περνούσαν στη γη της Επαγγελίας. Would move forward for the promised land. Είναι η ώρα μας. It is our time. Να πιστέψουμε. To believe. Να γνωρίσουμε. To know. Να ζήσουμε. To live. Τις υποσχέσεις του Θεού. God's promises. Για νίκη. For victory. Όχι απλή νίκη. Not just simple, plain victory. Αλλά για να είμαστε υπερνικητές. But to be more than conquerors. Ο Θεός να είναι μαζί σας. May God be with you. Να σας ενισχύει και να σας ενδυναμώνει. May he strengthen you and keep you safe and strong. Και να μας δίνει τη βεβαίωση πάντα. And may he always give us the assurance. Ότι εκείνος. That he. Μας αγαπά όλους το ίδιο. Loves us the same. Αμήν. Amen. Come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Στη νίκη, μες στον τάφο σε βαλά. Μα είτε μπόρεσες να μείνεις, γιατί είσαι νικητής. At the cross the work has finished. You were buried in the ground. But the grave could not contain you, for you wear the victory.